Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Σήμερα έχουμε ένα θέμα από το EGC Vault, από το Elite Guitar Coaching Vault, δηλαδή κάποια θέματα τα οποία αναλύω εγώ στους μαθητές μου και που τα θεωρώ πολύ σημαντικά και το οποίο είναι το εξής. Απομνημόνευση και μελέτη. Ποιες οι διαφορές? Απομνημόνευση και μελέτη λοιπόν. Δύο διαφορετικές έννοιες που πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί μαθητές στην κιθάρα φαίνεται να τις μπλέκουν και να νομίζουν ότι είναι το ίδιο το να απομνημονεύεις κάτι με το να το μελετάς. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Για να δούμε λοιπόν κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα από το χώρο της γυμναστικής. Ας υποθέσουμε ότι θες να γυμναστείς και να κάνεις push-ups και δεν έχεις ξανακάνει push-up. Πας λοιπόν στο γυμναστήριο, έχεις πάρει τον γυμναστή, τον επαγγελματία, ο οποίος είναι να σου μάθει την κίνηση αυτή. Αυτός λοιπόν σου λέει εξάπλωση στο πάτωμα και σου δείχνει πώς να βάλεις τα πόδια, να τα κρατάς κλειστά, πώς να κρατάς το core σου, δηλαδή τον κορμό σου ίσιο, σε ποια γωνία να έχεις τα χέρια σου, αν θα τα έχεις έτσι ή αν θα τα έχεις έτσι για τα push-ups και όλη αυτή τη διαδικασία. Και σου λέει αυτός είναι ο σωστός τρόπος να κάνεις push-up. Για κάνε ένα push-up, το κάνεις λοιπόν και του λέει πάρα πολύ σωστά, το έκανες άψογα και τελείωσες. Αυτή λοιπόν, εκείνη τη στιγμή τελείωσες με την απομνημόνευση του push-up. Δηλαδή, σου δόθηκε ο χάρτης, σου δείξανε το δρόμο το σωστό. Αν θέλεις να έχεις τα αποτελέσματα της γυμναστικής κάνοντας push-up, πρέπει να πάρεις αυτό το δρόμο, αυτό το χάρτη και να τον κάνεις εσύ για ακάμποσο καιρό. Η απομνημόνευση λοιπόν της σωστής κίνησης στο push-up με τη μελέτη είναι η διαφορά με το να ξέρεις το δρόμο, ότι από εκεί πάνε, αυτός είναι ο δρόμος, με το να τον περπατήσεις και να τον κάνεις. Είναι δύο τελείως διαφορετικά θέματα. Πολλές φορές λοιπόν μαθητές μπλέκονται με αυτό και λένε «Α, είδα αυτή την ύλη, την έμαθα», εννοούνε την απομνημόνευσα, «είδα το πώς πάει, ωραία, πάμε παρακάτω». Ενώ δεν ισχύει αυτό. Είναι σαν να λέει κάποιος, «ΟΚ, κατάλαβα πώς γίνονται τα push-up, άρα αφού κατάλαβα δεν χρειάζομαι να τα μελετάω, να κάνω την άσκηση, έχω καταλάβει το πώς γίνονται». Και πάμε παρακάτω. Όταν λοιπόν η εξήγηση γίνεται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή βγάζοντας τόσο πολύ την κιθάρα από τη μέση και μιλώντας για ένα άλλο θέμα, όπως είναι η γυμναστική, είναι πολύ ξεκάθαρο σε οποιονδήποτε έχω κάνει τον παραλληλισμό αυτό να καταλάβει τη διαφορά ανάμεσα στην απομνημόνευση και στη μελέτη. Πέρα όμως από αυτή τη διαφορά υπάρχει και μια άλλη πολύ σημαντική διαφορά, η οποία έχει σχέση με τον τρόπο που δουλεύει ο εγκέφαλος όταν απομνημονεύει κάτι και με τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει όταν μελετάμε κάτι. Για να δούμε. Όταν προσπαθείς να απομνημονεύσεις κάτι, δηλαδή έχεις ένα κομμάτι μουσικής, ας πούμε, έχεις ένα κομμάτι όπως έχω εγώ και τους μαθητές μου, το Molto Perpetuo του Παγκανίνη, το οποίο είναι δύο σελίδες πυκνογραμμένης παρτιτούρας και ταμπλατούρας. Αυτό λοιπόν θα χρειαστεί κάποιο χρόνο να το απομνημονεύσεις. Ο καλύτερος τρόπος είναι το απομνημονεύεις δουλεύοντας ως μέχρι να κουραστείς, μετά κάνεις διάλειμμα και μετά από 1-2-3 ώρες μπορεί να ξαναξεκινήσεις να το συνεχίσεις από το σημείο που σταμάτησες την απομνημόνευση. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή για μεγαλύτερο διάλειμμα, άπαξ και έχεις ξεκουραστεί λιγάκι. Η απομνημόνευση λοιπόν μπορεί να γίνει την ίδια μέρα. Δηλαδή να παίξεις 1 ώρα να απομνημονεύσεις ένα κομμάτι, κάνεις ένα διάλειμμα, ξαναδοκιμάζεις 1 ώρα, κάνεις ένα διάλειμμα, το ξανακάνεις για 1 ώρα και πάει λέγοντας. Σε αντίθεση με την απομνημόνευση, η μελέτη, η τεχνική μελέτη ειδικά, δεν υπάρχει λόγος να γίνεται σε διαφορετικά sessions την ίδια μέρα, τουλάχιστον όχι πάνω από 2 φορές. Δηλαδή, αν έχεις μία άσκηση την οποία μελετάς, τη μελετάς για 15 λεπτά έως μισή ώρα και μετά πας σε άλλο θέμα να μελετήσεις και μετά σε άλλο θέμα και μετά σε άλλο θέμα. Δεν υπάρχει λόγος να ξαναγυρίσεις στην πρώτη άσκηση την επόμενη μέρα πάλι. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί η βελτίωση της ένωσης μυαλού με τα δάχτυλα, δηλαδή του εγκεφάλου, γίνεται με την έκρηξη μυελίνης. Και η μυελίνη, όπως έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν,
υπάρχει, γίνεται η έκρησή της μόνο όταν κοιμόμαστε. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει λόγος όταν κάτι το έχεις ήδη απομνημονεύσει και το μελετάς να συνεχίζεις τις επαναλήψεις πέρα από τα 15 με 30 λεπτά που έχει αποδειχθεί ότι είναι το optimum της μελέτης για ένα συγκεκριμένο θέμα στη διάρκεια της ημέρας. Είναι πολύ καλύτερα δηλαδή αντί να το κάνεις συνεχόμενα να κάνεις 20 λεπτά αυτό το πράγμα, 20 ένα άλλο, 20 ένα άλλο και έτσι να φτιάχνεις όλο σου το πρόγραμμα στη διάρκεια της ημέρας και μετά την επόμενη μέρα πάλι ξαναξεκινάς με αυτά τα 20 λεπτά. Δηλαδή δεν είναι καθόλου έξυπνο και παραγωγικό το να πιάνεις μία άσκηση ας πούμε και να την κάνεις για 2 ή 3 ώρες μέσα στην ίδια μέρα. Από την άλλη όμως, όπως είπαμε και πριν, δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικά περιορισμός στο να κάνεις πολλά session στην διάρκεια της ίδιας μέρας όταν θες να απομνημονεύσεις κάτι. Μπορείς να κάνεις και 3 και 4 φορές από ένα μισάωρο. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα, απομνημόνευση versus μελέτη. Ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!